σας φαίνεται, ρε κορίτσια, τώρα που μαζευτήκαμε έτσι κόρτσο παρέα, για πείτε. Τι να πούμε εδώ, θέλουμε να κερδίσουμε τίποτα άλλο. Είστε λίγο απογοητευμένες, ή μου φαίνεται. Λίγο, αλλά θα πάρουμε ρεβάνς. Μπράβο, έτσι σας θέλω, έτσι. Λοιπόν, κορίτσια μου, κατάταξη έχει ως εξής. Πρώτον είναι το Καζακστάν με 6 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Ισπανία με 5. Εμείς έχουμε ισοψηφίσει. Με τη Ρωσία και με τη Γαλλία έχουμε 4 βαθμούς. Και εκείνη είναι τελευταία με έναν. Νομίζω ότι δεν τα έχουμε πάει τόσο τραγικά όσο περιμέναμε. Όχι. Μια χαρά. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε. Είμαστε έτοιμοι να ανεβούμε ακόμα περισσότερο. Στο επόμενο παιχνίδι διαισθάνομαι ότι θα τα πάμε μια χαρά. Γιατί και τα αγόρια μας αλλά και τα κορίτσια μας έχουν προπονηθεί πάρα πολύ καλά. Τα αγόρια θα πετάνε τα ρούχα όπως πάντα και τα κορίτσια θα πιάνουν τα ρούχα όπως πάντα. Εύκολο. Ναι, το ξέρουμε αυτό το άθλημα, το πετάμε και το πιάνουμε χρόνια. Δύο παίκτες από κάθε ομάδα λαμβάνουν μέρος σε αυτό το παιχνίδι. Ο παίκτης πρέπει μέσα σε 40 δευτερόλεπτα να βγάλει το πουκάμισο, το κολιέ και τη βερμούδα του και να τα δώσει χέρι με χέρι στη συμπαίκτριά του πίσω από την κίτρινη σημαία, αλλιώς η προσπάθεια ακυρώνεται. Κερδίζει η ομάδα που μάζεψε τα περισσότερα ρούχα. Το μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου συνεχίζεται. Θα δούμε τις καλύτερες στιγμές και τους πόντους που συγκέντρωσαν οι άλλες χώρες και μόλις ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις τους θα έρθει φυσικά η δική μας ομάδα, η Ελλαδάρα μας, για να απολαύσουμε τις δικές της προσπάθειες. Με το καλημέρα έπεσε στο νερό. Ήταν μπλώμα από τα αποδυτήρια. Παρακαλώ να πάρει και την κάμερα μαζί του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνει στριπτής ο άντρας και δεν κάνει η γυναίκα που έχει την εμπειρία πάντως. Ο Ζακστανός έμεινε με το παντελόνι στο χέρι. Ήταν μια προσπάθεια από τους Γάλλους. Πώς να βγάλεις τώρα. Σηκώ πάνω. Μέσα και Γάλλοι. Άστο αδερφέ, μην το βγάζεις. Και άλλοι μέσα είναι. Δεν συγκεκριμένο. Πώς μπορείς και βγάζεις το παντελόνι να κινήσει. Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ζόρι. Πας κορίτσι μου. Βλέπουμε κάποιες προσπάθειες που τελειώνουν από την αρχή. Έτσι, πριν καν ξεκινήσουμε. Είναι σκάλα να το κατεβαίνουμε. Δεν μπορείς να κάτσεις κάτι όρθιος. Κινέζ εδώ. Α, καλά. Σήκω πάνω. Όχι. Χαίρετε, χαίρετε. Ούτε πρόλαβε να το χαιρετήσει. Γελάνε οι Ισπανοί εδώ πέρα. Τι να... Ω, εσένα τώρα. Αυτός είναι χειρότερος και από μένα. Πλουφ. Ο λίγο υπέρβαρος. Τίποτα. Νομίζω πως ο Ταύρος θα είχε καλύτερη τύχη από αυτόν. Ήταν η τεχνική γιουβαρλάκι. Χιλιόμαστε στο διάδρομο με λίγο αλεύρι. Ναι, γιατί νομίζω. Η Ισπανία τα πήγε πολύ καλά. Σε πάρα πολύ καλά. Η Ισπανία και το Καζακστάν πάει πολύ καλά. Σε αυτή την αγωνιστική. Αλλά και εμείς πάμε πολύ καλά. Το dressing room της ελληνικής ομάδας. Με τα χαβανέζικα τα πουκάμισα. Δοκιμάζουν τα νούμερα να είναι λίγο μεγαλύτερα από το κανονικό, να βγαίνουν εύκολα. Τα κολιεδά και τα φρουφρού. Στριπτίζ έχω ξανακάνει. Μόνο πριβέ και όχι δημόσια. Νάτα. Όχι ντυμένος έτσι με αυτά τα φύλλα. Λοιπόν, στα στριπτίζ θα τα πάμε τέλεια. Όχι γιατί κάνουμε στριπτίζ, αλλά κάνουμε πρωταθλητισμό. Στον πρωταθλητισμό χρειάζεται τρέξιμο και διάδρομο. 10 χιλιόμετρα κάθε μέρα που μου βάζει ο προπονητής, νομίζω είναι πολύ εύκολο να τα βγάλω και εδώ. Α, τα βγάζει δηλαδή με τον προπονητή μέσα σε 10 χιλιόμετρα. Τι κάνεις, ρε, το δίνεις με το πετάς, ρε, μπούκολι. Έχω μάθει να πετάω τα ρούχα μου σε μια γυναίκα, οπότε σίγουρα θα τα πάω καλά. 1, 2, 3. Ρε, δεν το πετάνε, το δίνουνε. Αν το πετάξεις, ακυρώνεσαι. Είμαι καλή στο να δίνω έναν άντρα. Ό,τι ξέρεις καλό είναι. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό ισορροπία, αυτοσυγκέντρωση και να μην πετάμε τα αντικείμενα. Σήκω Μαρία. Στέφανος και Μαρία. Ο Στέφανος μένει πίσω από το σημαίακι. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, έτσι. Το πρώτο ρούχο έχει μπει ήδη μέσα. Καλά πάει ο Στέφανος. Έτσι, καλά είμαστε τώρα. Σε φάγαμε το μάτι, Στέφανε. Από την υπερπροσπάθεια ο Στέφανος έπεσε μέσα. Και έπεσε και με τρόπο εντυπωσιακό. Ναι, αλλά το πέταξε όμως και δεν μετράει. Μισή περιστροφή και έπεσε πετάζοντας πολύ νερό. Έπρεπε να πάει πιο άκρη στο διάδρομο η Μαρία για να το πιάσει. Παναγιώτης και Μαρίνα στη συνέχεια. Για να δούμε, ο Παναγιώτης είναι ψηλό παιδί. Ωραία πάνε μέχρι τώρα. Έχει μεγαλύτερο άνοιγμα, βλέπεις. Μπράβο. Το πέρασε καλύτερα το πουκάμισο. Μετράει αυτός ο πόντος. Γιατί βρε. Γιατί καλέ. Προφανώς η Μαρίνα ήταν μπροστά από τη σημαία γι' αυτό. Μετράνε τα παιδιά. Πολύ ωραία, πάμε. Okay. Το πήρε μια χαρά η κορδέλα, πέρασε. Ωραία. Αυτός ο πόντος μετράει. Στοπ, τι έγινε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κρίμα. Έφυγε ο Παναγιώτης. Εντυπωσιακό. Γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία μέχρι να πέσει στην πισίνα το παλέτης. Για να δούμε ο Δημήτρης και η Μαρία τώρα. Συγγνώμη κυρία Παπιά, κάνετε λίγο στην άκρη.
thank you. Κάποιος έχει βάλει το πουλί του εκεί πέρα. Πίσω από τις σημαίες, Μαρία. Πίσω, Μαρία. Θα ακυρωθεί ο πόντος. Όχι. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η Μαρία ήταν μπροστά από τα σημαίακια, οπότε ακυρώνεται και αυτός ο πόντος. Μας έχει ακυρώσει 3-4 πόντους μέχρι στιγμής. Κρίμα, να έχουμε περάσει τόσα αντικείμενα και να μας αφήνει. Οπ, έπεσε η Μαρία. Μαρία, γεια σου Μαρία. Κρίμα, κρίμα. Γεια σου Μαρία. Πήγε ωραία, με ωραίο στυλ, αγωνιστικό. Αυτά λοιπόν, δυστυχώς, για την ελληνική ομάδα, μόνο δύο ρούχα. Να και κάποια τα replay. Να ζητήσουμε όμως από το control room να μας δώσουν τα σωστά replay. Να δούμε τα σωστά replay, να δούμε τι έγινε ακριβώς. Ποια είναι τα σωστά replay? Τα σωστά replay είναι αυτά τα οποία αποτυπώνεται το πάθος για αυτά που λέγαμε. Το πάθος για διάκριση, για νίκη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οποιοδήποτε κόστος, οποιοδήποτε κόστος, δηλαδή τι κόστος να έχει αυτό το κορμάκι τώρα, 5-6 ευρώ πρέπει να κάνει. Από το ύφασμα που βλέπω. Ναι, περιορισμένο το ύφασμα. Διαγράφει πολύ ωραία όμως το ύφασμα. Διαγράφεται το εσωτερικό. Η επιτυχία της ελληνικής ομάδας. Ακριβώς. Ανυψώνεται το ηθικό μας. Γαλανόλευκη. Εξαιρετική πάντως. Το κοντάρι. Σφριγγυλό πάθος. Σε πήρα από κάτω, Κωνσταντίνε μου. Εντάξει, τι πειράζει, να κάνουμε. Συμβαίνει. Μέχρι την τελευταία στιγμή το παλεύουμε, δεν είπαμε. Αλλά δείξτε το σκίσμα, δεν κολλώνουμε πουθενά. Έτσι. Για να δούμε, ρε παιδιά. Πηγαίνετε πίσω να δούμε βαθμολογία και κατάταξη. Κλειστρήσαν τα παπούτσια. Δεν ξέρω τι είναι. Κλειστρήσαν τα παπούτσια. Από το νερό. Κλειστρήσαν από το νερό. Δεν πειράζει. Η Μαρία εδώ το έχει πάρει κατάκαρδα. Το έχει πάρει λίγο βαρέως. Μα είναι και μια πρωταθλήτρια στο σκεπτής. Δηλαδή, κάνει πρωταθλητισμό γι' αυτό. Επαγγελματίας. Με της αρέσει να χάνει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Εντάξει, ωραίες είναι και αυτές τις στιγμές γιατί δείχνει ότι η ελληνική ομάδα έχει πραγματικά πάθος για διάκριση. Έχω στεναχωρηθεί λιγάκι γιατί δεν έχω μάθει να χάνω από ξένους και όσες φορές έχω χάσει είναι απλά επειδή με είχαν αδικήσει. Εντάξει, δεν πειράζει, πάντα αγωνίζουμε με τα ελληνικά χρώματα. Θα τα καταφέρουμε την επόμενη φορά.